Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, γιατί το ζήτημα είναι πολυπαραγωγικό, έχουμε μία παράμετρο η οποία αφορά μία επιστολή 20 επιστημόνων, οι οποίοι τάσσονται κατά της στρατηγικής των lockdown. Ακριβώς. Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα μια επιστολή 20 επιστήμονες, διακεκριμένοι κορυφαίοι επιστήμονες του Δικτύου Διαλόγου Έρευνας και Ανάλυσης της Δημόσιας Υγείας, στην οποία περιγράφεται ουσιαστικά το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ελληνική κοινότητα, η ελληνική κοινωνία και όλο αυτό εξαιτίας των lockdown. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή που υπογράφουν, όπως είπαμε, κορυφαίοι επιστήμονες, είναι απορίας άξιο πως το οριζόντιο lockdown, ένα μέτρο δημόσιας τάξης που έχει αποδεδειγμένα καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και που αποτελεί πρακτικά τη μοναδική επιλογή των αρχών, χαρακτηρίζεται έξυπνο μέτρο και θεωρείται ενδεδειγμένη στρατηγική αντιμετώπισης ενός προβλήματος δημόσιας υγείας. Παράλληλα, οι επιστήμονες κάνουν λόγο για μια ευκαιρία, σε ό,τι αφορά, μια χαμένη ευκαιρία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κρίσης. Λένε χαρακτηριστικά, συνεχίσουμε να χάνουμε την ευκαιρία που μας προσέφερε το πρακτικώς ανύπαρκτο λόγω χαμηλής διασποράς πρώτο κύμα και οι επόμενοι μήνες επιδημιολογικής ύφεσης, ώστε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα αντιμετώπισης της επιδημίας στην κοινότητα. Καταλήξαμε έτσι να έχουμε ένα από τα σκληρότερα και μακρύτερα σε διάρκεια lockdown στην Ευρώπη και όχι μόνο, το οποίο προφανώς συνεχίζει να μην λύνει το πρόβλημα. Να πούμε βεβαίως, κλείνοντας, Κατερίνα, πως οι 20 επιστήμονες του μέλη του δικτύου μιλούν και για ένα αδιέξοδο στη διαχείριση της κρίσης που έχει οδηγήσει σε σπασμωδικές, όπως χαρακτηριστικά λένε, ανέφθεξη και προβληματικές προτάσεις. Λένε χαρακτηριστικά στην επιστολή τους, όπως αναμενόταν, το αδιέξοδο της διαχείρισης οδήγησε σε σπασμωδικές, ανέφικτες και προβληματικές προτάσεις, όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός πάρκων, το κλείσιμο αρχαιολογικών χώρων, ο περιορισμός της κίνησης σε εξωτερικούς χώρους, η ποινικοποίηση της σωματικής άσκησης και η απαγόρευση μετακινήσεων μετά από συγκεκριμένες ώρες. Μέτρα αυτού του είδους επιβαρύνουν την υγεία του πληθυσμού και πιθανότατα επιδεινώνουν το πρόβλημα. Και ανάμεσα στους 20 επιφανείς επιστήμονες που υπογράφουν την επίμαχη επιστολή, συγκαταλέγεται και η κυρία Νατάσα Τσουκαλά. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια εγκληματολογίας, ζει και δραστηριοποιείται στο Παρίσι. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε θερμά για τη σύνδεση αυτή, κυρία Τσουκαλά. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, διαχωρίζετε πλήρως τη θέση σας από την κεντρική επιλογή της επιβολής lockdown ως βασικό μέτρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όλα αυτά βέβαια στη σκιά ενός απαράδεκτου περιστατικού, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, το οποίο διαδραματίστηκε στη Νέα Σμύρνη, είστε γνώστης της υπόθεσης αυτής. Φυσικά. Και θέλω να σας ρωτήσω αν όλα αυτά που ζούμε είναι αποτέλεσμα των λαθών και της έλλειψης στρατηγικής από τους ίδιους τους επιστήμονες που οδηγούν σε πολιτικές αποφάσεις με μέτρα δημόσιας τάξης και άγριας καταστολής αντί για μέτρα δημόσιας υγείας. Κοιτάξτε, ναι, συσχετίζονται τα δύο. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι αστοχία, είναι εισελημένος ο συσχετισμός. Εννοώ ότι από την αρχή νοήθηκε η καταστολή ως το κύριο εργαλείο διαχείρισης της πανδημίας, επειδή ακριβώς της αποδόθηκε ένας ρόλος να καλύψει την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και την, το λέω ευγενικά, απροθυμία λήψης μέτρων ενίσχυσης του ΕΣΥ, ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας, βελτίωσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και ούτω καθεξής. Δηλαδή έχουμε μπει στον προθάλαμο ποινικοποίησης της νόσου. Νομίζω ότι είχαμε μπει από την αρχή, απλώς επειδή στο πρώτο lockdown ήμασταν καλοπροαίρετοι. Δεν το αντιληφθήκαμε. Αυτό που συνέβη από την αρχή ήταν, θα έλεγα, μια κατανομή ρόλων. Ο μεν κρατικός μηχανισμός μας είπε ότι ενσαρκώνει το ρόλο του σοβαρού και υπεύθυνου ενήλικα, πλην όμως όταν ετείται το θέμα απόδοσης ευθυνών μετατρέπεται σε ανώριμο ανήλικο, ανεύθυνο. Ο δε λαός θεωρήθηκε από την πρώτη στιγμή ως απίθαρχο, ανώριμο ανήλικο που την ώρα της απόδοσης ευθυνών αντιμετωπιζόταν πολύ σκληρά ως ενήλικας. Αυτό δεν το αντιληφθήκαμε στην αρχή. Διαμαρτυρηθήκαμε λέγοντας, μα αυτό με την ατομική ευθύνη είναι γελίο, είναι απαράδεκτο. Δεν είναι δυνατόν να μην ευθυνόσαστε εσείς και μόνο να ευθυνόμαστε εμείς. Όταν όμως σε βάθος χρόνου είδαμε ότι αυτό νομιμοποιούσε την καταστολή στο ανώριμο, ανεύθυνο, ανήλικο, η καταστολή άρχισε να, στην αρχή τη δεχτήκαμε και πάλι θα έλεγα πειθαρχημένα κατά μία έννοια. Πριν όμως, όταν λέω καταστολή περιλαμβάνω και τις απαγορεύσεις. Mm-hmm. Κάθε είδους απαγορεύσεις.
Το πρόβλημα της καταστολής, πέραν αυτού που σας λέω, είναι ότι από την αρχή της ήταν άδικη. Δηλαδή, η καταστολή και οι απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν αντανακλούσαν και όξυναν τις προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες. Τι εννοώ? Η απαγόρευση κυκλοφορίας δεν φύγει εξίσου τον φτωχό με τον πλούσιο, που έχουν αντίστοιχα τελείως διαφορετικά σπίτια εντός των οποίων ζούνε. Το τι απαγορεύτηκε να λειτουργήσει από τον οικονομικό τομέα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απαγορεύτηκε, παραδείγματος χάρη, η εστίαση. Απαγορεύτηκαν τα εμπορικά καταστήματα, γιατί μας είπαν εκεί μεταδίδεται το ιός. Εγώ να το δεχτώ. Δεν είμαι γιατρός. Λέω όμως, ο ιός δεν μεταδίδεται μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου οι άνθρωποι στηβάζονται σαν σαρδέλες για να μετακινηθούν προς τις βιομηχανίες, οι οποίες δεν μείωσαν ποτέ το ρυθμό παραγωγής τους. Μέσα στις βιομηχανίες ο ιός δεν μεταδίδεται. Μεταδίδεται μόνο στην εστίαση. Στα κομμωτήρια και στα νυχάδικα που κατά καιρούς ανοίγουν δεν μεταδίδεται. Εκεί που το ταξικό κριτήριο για μένα γίνεται ανυπόφορο είναι στο ύψος του προστίμου. 300 ευρώ για έναν άνθρωπο που ζει με 530 κάτι ευρώ το μήνα τον οδηγεί στην εξαθλίωση. Εάν θέλαμε να έχουμε αναλογικά με τα εισοδήματά μας το υψηλότερο πρόστιμο στην Ευρώπη.